Θα υποδεχθώ κατευθείαν τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη. Είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Κύριε Καλιακμάνη, θα χωρίσω την κουβέντα μας σε δύο κομμάτια. Στο δεύτερο κομμάτι θα πούμε για την καινούργια σας ιδιότητα, αλλά στο πρώτο θα επικαλεστώ τη γνωστή σας ιδιότητα. Και θέλω να μάθω το εξής. Καλησπέρα, κύριε Ζηφέρα. Καλησπέρα. Αληθεύει ότι τόσο μεγάλο ποσοστό, 8 στους 10 αστυνομικούς, κάνουν δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα? Είναι πολύ μεγάλος αριθμός, κύριε Ζηφέρα. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός, γιατί οι αστυνομικοί με τους μισθούς που παίρνουν δεν μπορούν να τα παίξουν. Πόσος είναι ο μισθός ενός πρωτοδιοριζόμενου αστυνομικού? 800 ευρώ. 800 ευρώ. Αλλά τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, να ξέρετε, είναι παιδιά της επαρχίας. Και ξέρετε, είναι παιδιά οικογενειών που είναι φτωχές οικογένειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς νοικιάζουν σπίτια, πώς τρώνε, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Για να ζήσουν λοιπόν, πολλά από αυτά τα παιδιά αναγκάζονται να κάνουν δύο αλλά και τρεις δουλειές. Εγώ το έχω δει πάρα πολλές φορές αυτό. Δηλαδή, συνάδελφοί μου να κάνουν τρεις δουλειές για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το οποίο επίσης δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται. Εσείς έχετε βάρδιες οι οποίες εναλλάσσονται. Πώς μπορούν να πιάσουν δεύτερη δουλειά? Ναι. Κοιτάξτε. Προσαρμόζουν τη δεύτερη δουλειά με την υπηρεσία τους. Δηλαδή, όταν δεν δουλεύουν, δουλεύουν στην άλλη δουλειά. Δεν δουλεύουν 8 ώρες. Πολλοί δεν μπορούν να δουλέψουν 8 ώρες, γιατί ξέρετε, τα ωράρια της αστυνομίας είναι περίεργα. Δουλεύεις το πρωί, απόγευμα, νύχτα. Και τι δουλειές είναι αυτές που κάνουν? Κρίμα που το συζητάμε. Δουλεύουν delivery. Δουλεύουν ηλεκτροχρηματιστές. Δουλεύουν οικοδόμοι. Δουλεύουν σερβιτόροι. Δουλεύουν ταξί. Και προσαρμόζουν τη δεύτερη δουλειά ανάλογα με την υπηρεσία τους. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά τη δουλειά. Γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν μπορούν να πληρώσουν το νίκη τους. Δεν μπορούν να πάνε να ψωνίσουν για την οικογένειά τους όσοι έχουν οικογένεια. Σκεφτείτε τους αστυνομικούς που έχουν οικογένεια, που έχουν δύο και τρία παιδιά. Να πω γιατί κάτι που ξέρω ότι θα εκνευρίσει και εσάς και τους υπόλοιπους συνδικαλιστές, αλλά μου φαίνεται αυτονόητο. Μήπως θα ήταν μια λογική, αντί να είμαστε η δεύτερη χώρα σε κατακεφαλήν αστυνομικούς, να μειώσουμε λίγο τον αριθμό, αλλά να αυξήσουμε δραματικά τους μισθούς? Αυτό είναι μια καλή ιδέα. Είναι μια καλή ιδέα. Αλλά εδώ βλέπετε ότι ο καταμερισμός του αριθμού των αστυνομικών που ήδη υπάρχει, 55.000, δεν γίνεται σωστά. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν στα αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα ασφαλείας αστυνομικοί, και πολλά από τα τμήματα ασφαλείας μένουν κλειστά τη νύχτα. Αν γίνει ένας καλός καταμερισμός του αριθμού των αστυνομικών που υπάρχει ήδη, γιατί μην νομίζετε ότι είναι μεγάλος ο αριθμός. Η αστυνομία ασχολείται με πάρα πολλά πάρελα. Είναι μικρός. Εντάξει, γι' αυτό αναφέρω πάντα αυτό το κατακεφαλήν σε σχέση με την Ευρώπη, γιατί η αστυνομία παντού χρήσιμη είναι. Βέβαια, εδώ έχουμε μετατρέψει τους αστυνομικούς σε γραφιάδες. Στην Ευρώπη όμως, θα σας πω ποια είναι η διαφορά. Ότι στην Ευρώπη ο Ευρωπαίος αστυνομικός ασχολείται με την προστασία του πολίτη. Δεν ασχολείται με 1000 πράγματα άλλα. Και στην Ευρώπη δεν γίνεται αυτό που γίνεται εδώ. Που ο καθένας που ζητάει, που θεωρεί τον εαυτό του στόχο, που έχει κάποια γνωριμία και ζητάει αστυνομικούς, του δίνουν. Δεν τελείωσε αυτό. Είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα τελειώσει. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα φύγουν 2.500 αστυνομικοί, φύγαν 1.200 και σταματήσαμε εκεί. Δεν βγήκαν άλλοι στον δρόμο πλέον. Και να δούμε αν από την πίσω πόρτα ξαναπήγανε άλλοι και μπήκαν άλλοι. Μάλιστα. Γιατί αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι μόνο αυτό το έχει κάνει, το κάνει μόνο η σημερινή κυβέρνηση. Το έχουν κάνει και άλλες κυβερνήσεις. Το έχουμε δει. Μιας και σας έχω σε σύνδεση. Σε αγγελίες Τόσκα θα βγουν 700 άτομα από τα γραφεία κλπ. Έβγαλε 700 και μπήκανε 900. Αθάνατη Ελλάδα. Μιας και σας έχω σε σύνδεση, θα πω στους τηλεθεατές ότι θα σας φιλοξενήσω μια μέρα εδώ, διότι είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής και θέλουμε το ΠΑΣΟΚ. Και παρότι θα τα πούμε αναλυτικά, μιας και σας έχω εδώ, θέλω να μου κάνετε να μου δώσετε μια πρώτη απάντηση. Πώς αποφασίσατε από το χώρο του συνδικαλισμού και της αστυνομίας να θέσετε υποψηφιότητα για την Ευρωβουλή? Κοιτάξτε, εγώ είχα πάντα μέσα μου την επιθυμία να βοηθάω. Και γι' αυτό ασχολήθηκα με τα κοινά της αστυνομίας. Όσο είμαι αστυνομικός, μέλημά μου ήταν και η κοινωνία. Και ξέρουν, όσοι με ξέρουν, και από το δημόσιο λόγο μου, γιατί δεν υπερασπίστηκα μόνο τα συμφέροντα των αστυνομικών.
ήμουν και το έλεγα πάντα ότι είμαι πρώτα με την κοινωνία, γιατί η αστυνομία είναι μέρος της κοινωνίας. Ήθελα πάντα να προσφέρω. Είχα λοιπόν κάποιες προτάσεις που τις αξιολόγησα και θεώρησα ότι θα είναι το σωστό να κατέβω στις ευρωεκλογές με το συγκεκριμένο χώρο. Ξέρω τώρα, ότι ανήκετε σε αυτό το χώρο και το ξέρω από πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες πριν, ήσασταν Πασόκ έτσι κι αλλιώς. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία. Δεύτερον, να σας προσκαλέσω μια μέρα ψηφίσει εδώ στο στούντιο να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα για την υποψηφιότητά σας. Με χαρά. Με χαρά να έρθω και να τα πούμε και να σας λύσω οποιαδήποτε πορεία θέλετε. Να σας πω όμως και τι θεωρώ ότι πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν είναι απλώς. Θα μου τα πείτε αναλυτικότατα, κύριε Καλακμάνη. Μου κάνανε προτάσεις και αυτά. Το θέμα είναι τι θέλω εγώ να προσφέρω για την Ελλάδα και τη χώρα που αγαπώ. Να ξέρετε ότι δεν θα σας ευχαριστώ καθόλου, παρότι με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ με την άλλη σας ιδιότητα. Θα έρθετε εδώ και θα σας ανακρίνω όπως κάνω με όλους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σύντομα ο Γιώργος Καλιακμάνης εδώ, στο εδώ, για να τα πούμε για την υποψηφιότητά του. Να είστε καλά.